Τι μου είσαι αυτό ρε ψηλέ μου. Πω πω. Throwback. What up. Τώρα μην ρωτάτε για το Taekwondo, σας το λέω από τώρα. Είναι το αδερφού μου. Γεια σου μπαμπά. What up, μάγκες. Τι μου κάνετε. Νέο βίντεο σήμερα έτσι στα γρήγορα, τελευταία στιγμής. Γιατί μόλις τελειώσαμε το κομμάτι που ετοιμάζουμε βασικά. Την ηχογράφηση. Ναι, το βίντεο κλιπ όχι ακόμη, δεν ξέρουμε κάτι θα κάνουμε στο βίντεο κλιπ. 18 συν λέγεται το κομμάτι, όσοι μας ακολουθάτε Facebook ή Instagram λογικά θα το έχετε δει. Πάρει και sneak peek από την ιστορία του Master στο Instagram. Ναι, και αυτό, ετοιμάζουμε αυτό το κομμάτι, θα είναι το τελευταίο μας κομμάτι γιατί, το τελευταίο για τώρα. Για πάρα πολύ καιρό. Αυτό, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, επειδή αρχίζουν οι σχολές μας σε μια μισή εβδομάδα. Πάω Σέρες, δεν θα μείνω μόνιμα εκεί και εδώ θα είμαι, αλλά ο Μπούτης πάει μόνιμα Σύρο. Στη Σύρο. Οπότε θα είναι κάπως δύσκολο να γίνονται οι ηχογραφήσεις στη Σύρο. Γι' αυτό όποτε βρισκόμαστε θα προσπαθήσουμε να βγάζουμε κομμάτια και γι' αυτό δεν θα βγαίνουν τόσο συχνά όσο τώρα. Και οπότε το 18 θα είναι κάτι καλό, θα σας αρέσει. Τέλος πάντων, ναι, την άλλη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Και πάλι δεν έχει κυκλοφορία. Ο Άσης τι φέζει με την πάρτι σου. Την άλλη Πέμπτη φεύγει ο Κούτης, οπότε μέχρι τότε πρέπει να το έχουμε έτοιμο σίγουρα. Και θα δούμε πότε θα το ανεβάσουμε, δεν ξέρω. Θα ακολουθήστε μας κάτω στα social media και θα καταλάβουμε. Τέλος πάντων, σήμερα είμαστε εδώ να κάνουμε ένα challenge. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ ξανά. Που το λέγεται... έχουμε κάνει, αλλά έχει σε κάμερα. Όχι, ναι, κάμερα. Fuck, Mary, Kill. Ναι, είμαστε πολύ πρωτότυποι. Λέμε τρεις ανθρώπους, τρία ονόματα που υπάρχουν βέβαια. Και διαλέγεις ποιον θα πηδούσες, με ποιον θα παντρευόσουν και ποιον θα σκότωνες. Ωραία. Τι. Ωραίο! Τρία άτομα, πω. Πες. Κρίκος Πιτιάνης. Τον Κρίκο το σκότωνα για να με βρεις όταν δει το βίντεο και τα γελάσω. Θα παντρευόμουν τον Γιάννη. No homo. Και όταν έκανες έξω το beat. Ναι, γιατί όχι. Ξέρεις γιατί θα το δύο κρίκος κάποιος θα πει μα έλα έχω ακούει τι τραβά αγάπη σου. Λοιπόν, Αντζελίνα Ζολή, Μέγαν Φόξ και Κρίστη Μακ. Θα πάω τράξη. Λοιπόν, σκοτώνω Αντζελίνα Τζολί, πηδάω Κρίστη Μακ και παντρεύομαι τη Μέγαν Φόξ. Ωραία. Γαμώ. Και όσοι δεν ξέρουν ποιος είναι και όσοι δεν ξέρουν ποια είναι η Κρίστη Μακ είναι μια πορνοστάρ. Ουπς. Γιατί δεν είναι τόσο γνωστή και να αντσάλισε. Δεν είναι τόσο γνωστή. Το αρσιακό κοινότητα. Μην μπείτε σε αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα που γίναμε 18 μπήκα μια φορά. Είναι νόμιμα. Θα πω μόνο ονόματα, όχι επίθετα, θα καταλάβεις ποιες λέω. Οπα. Και αυτοί εκεί εσείς θα καταλάβετε γνωστοί ποιους λέω. Οπα. Νικολέτα Ελίζα Μαρία. Ουπς! Εντάξει, είναι προφανές. Μη με βρίσετε άμα το δείτε, κορίτσια. Είναι προφανές και εσείς το ξέρετε από τώρα ότι θα σκότωνα τη Μαρία, ναι. Θα έκανα έρωτα με την Ελίζα και θα παντρευόμουν την Νικολέτα. Αρκεί να με συντηρούσε. Η κορίτσια για σπίτι. Ωραίο. Εσύ βάζεις εύκολα, βάζεις γνωστούς δικούς μας. Jeezy. Όπα. Jeezy, Skrillex και Diplo. Όπω. Δεν ξέρω ποιο πρώτο σκοτώ. Όχι, ποιο να σκοτώσω, δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον. Λοιπόν. Να κάνει σεξ αβέρτα. Έλα ρε μαλάκα, θα μείνω ζωντανή δηλαδή και θα βγάλω τραγούδια. Παντρευόμουν τον Skrillex για να κάνω μαζί τη μουσική και για πάντα. Και να γίνω διάσημος. Νομίζω θα παντρευόσουν Jeezy. Όχι. Θα σκότωνε Skrillex. Μάλλον θα σκότωνα τον Diplo. Και θα. Αλλά μ' αρέσει και ο Diplo, ρε μαλάκα. Ναι, και θα κάνω one night stand με τον Jeezy. Γαμώθη, γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος. Είναι δύσκολο. Λοιπόν. Τι τι λες, αγαμώτα, θα πεθάνει κάποιος. Ναι, ρε μαλάκα. Αβέρτα, Skrillex θα σε γλεντάει στη ζωή. Στο μυαλό είναι κάπως. Έλα, μωρέ. Τέλος πάντων. Light, Borgore και. Έναν τυπά από τα ημισκούμπρια, εκείνο το βασικό, δεν ξέρω πώς θα σκοτώνω το light. Δεν ξέρω, τα ημισκούμπρια τα αγαπάω. Όχι με αυτό που νομίζετε. Ναι, καλά μαλάκα. Παντρευτώ τον Μπόργκορε γιατί έχει και πολλά λεφτά. Ω, Goldinger εμείς. Και θα έκανα... One night stand, ναι, με έναν από τα ημισκούμπρια. Με το πιο χοντρό. Ποιος είναι αυτό, τον καιρό, δεν ξέρω, πριν ήταν. Δεν ξέρω ονόματα, δεν ξέρω τι θα με πεις τώρα. Ο Πρίτανης, ο DJ που είναι λίγο τριάτομα. Εγώ λέω, πολύ γκέι.
Ωπτή. Εγώ παντρευτώ τον Μπόργκορε. Δεν πειράζει, γιατί με τον Μπόργκορε, Μπόργκορε, καλοπερνάει εκεί πέρα. Θα είμαστε έτσι, τρελέ μου, θα έχουμε συγκομενάκια και θα είμαστε δυο. Συγκομενάκια, αν το παντρευτείς, ρε μαλάκα, σημαίνει ότι είσαι gay και θα πηγαίσει με αυτόν, όχι με τα κομμενάκια. Τι λες, τρελέ μου, θα είμαστε ελεύθερο ζευγάρι, θα έχουμε 20 συγκομενάκια έτσι. Πάει σε έξω ελεύθερη σχέση. Δεν είναι αυτό που το πείσετε, τέλο πάντων. Θα περνάω καλά στην αγκαλιά του Μπάρκ. Λοιπόν, θα πούμε καμιά γυναίκα. Λοιπόν, ελληνική τηλεόραση έβλεπες. Παραπέντε και ιστοτέρη μου βλέπεις. Ναι. Τη Βίκη από το ιστοτέρη μου, αλλά την ωραία. Ναι. Αυτή που έκανε την τάλια από το παραπέντε. Και είτε ναι. Και τη Μενεγάκη. Οπ. Θα σκότωνα την Καρύδη. Θα παντρευόν Μενεγάκη γιατί και για λεφτά. Εντάξει, μωρέ. Κάτι παραπάνω θα το έχει με όλες αυτές. Με όλα αυτά τα views. Και θα έκανα one night stand με τη Στέλλα. Πώς τη λένε, δεν έχω ιδέα. Και εγώ δεν θυμάμαι. Η ζωή. Με τα θάνατο Στέλλα. Καταλάβατε, λέμε την ωραία αυτή που ήταν με τον Γρηγόρη. Ναι. Την ψηλή, όχι τη χοντρή. Ναι. Iron Man, Superman, Thor. Όχι, Iron Man, Spider-Man, Thor. Ας πάρουμε μόνο. Ωραία, γιατί με τον Superman, αν δεν τη σκότωνα, θα πονούσε. Iron Man, Superman, Thor. Spider-Man, Thor. Λοιπόν, ενώ τη σκοτώνουμε τον Thor. Γιατί είναι αχρήκος, δεν θα πονέσουμε. Είναι Viking, όχι Viking. Στο Βαλχάλα τέλος πάντων. Ότι. Θα παντρευόμουν τον Iron Man γιατί ήταν πλούσιος. Ελε, Robert Downey. Και θα έκανα σεξ με τον. Θα έκανα έρωτα με τον Spider-Man. Αλλά όχι έτσι όπως νομίζετε. Θα έχει και αράχνες εκεί, θα κάνετε παρτούζε με τις αράχνες. Όχι, θα ήταν με τη στολή και θα ήμασταν. Θα έλεγα μετά που λίγο δεν δουλεύει αυτό και θα μου λέω χρήμα. Αχ, αγαπώ. Και πάω να φάω τα λεφτά του έρευνα. Λοιπόν. Σιαμόφρε. Το μαρινάκι. Το μαρινάκι, τον πάγκαλο. Γιατί όλους κόσμους. Γι' αυτό ακριβώς. Έλα, ντε. Το Βενιζέλο. Έτσι, να αγγίξουμε και λίγη πολιτική. Θα σκοτώσω το μαρινάκι. Έλα, πρεζαφού. Για ό,τι έχει κάνει. θα πήγαινα με το πάγκαλο και παντρευόμουν το Βενιζέλο. Ναι, ρε μαλάκα, τι να κάνω, δεν είχα μία διαφορά. Τι να πάμε τώρα, τι να πάμε τον άλλο πάλι. Δεν ξέρω. Παραπάνω κιλά. Το πάγκαλο έτσι, με να το Δημήτρη μου, να σε ταχταρίσω. Έτσι, εδώ στα ποταράκια μου θα σε δω. Σιωμόρφε. Λοιπόν, μάγκες, αυτό εδώ το βίντεο. Λογικά είναι το τελευταίο βίντεο που βγάζουμε κανονικό βίντεο πριν το τραγούδι. Δεν έχω ιδέα πώς θα συνεχιστεί μετά το πράγμα. Ο Γκουτς φεύγει, ο Πιτ θα πηγαίνει, έρχεται, θα φύγει, δεν ξέρει καν ο ίδιος ακόμη. Εδώ θα είναι ο Κρίκος ο Γιάννης. Τώρα το πώς θα συνεχίσουμε δεν ξέρω. Πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα το άλλο, θα δούμε. Οπότε να περιμένετε για βίντεο ενημέρωσης ή post ενημέρωση. Οπότε ακολουθήστε μας κάτω στα social media. Και ξέρετε, θα γίνει μόνο σε ένα social media η ενημέρωση. Στο Instagram μου. Μπείτε τώρα, ermito.gr. Να μάθω. Τέλος πάντων, αυτό. Μπορείτε να μας κάνετε και follow στο Snapchat που το έχουμε διαγράψει επειδή έκανε ιστορία το Instagram. Ναι. Και εγώ πάω σύνο. Σιριανές κοπέλες, περιμένετε. Πώς θα το πούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Κάντε ένα subscribe. Ένα comment. Όπως το έκανε παλιά ο Eric. Ένα like. Και κάντε και ένα share εκεί πέρα να γουστάρουμε. Και. Τον Μπούλο! So long. Κλείστε από μόνοι σας, είστε μεγάλοι. Περίμενε. Η τελευταία φάση της εβδομάδας, τελευταία, γιατί δεν ξέρουμε. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό για αυτό το βίντεο. Θα δούμε όταν σταθεροποιηθούμε, τότε θα το ξαναρχίσουμε. Η τελευταία φάση της εβδομάδας που έκανα share ποιο βίντεο. Εκείνο πριν από το βίντεο που διαγράψαμε. Ναι, τέλος πάντων, η φάση της εβδομάδας που κάνει κοινοποιήσει στο Facebook μετά τη GNU είναι αυτή. Σας ευχαριστούμε για τα share όλους σας. Όλους, όχι μόνο εσάς. Και εσάς ευχαριστώ. Όλους. Για αυτό το βίντεο, άμα θες κάτω κοινοποίηση, δεν είναι αναγκαστικό για να πει συγκλήρωση, δεν θα υπάρχει κλήρωση. Κάνε μια κοινοποίηση και γράψε το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου. Έφυγε. Τι θα κάνω με τη ζωή μου. Και αυτό θα λέμε στο κομμάτι. Ω! Σε λίγο καιρό. Καλά, δεν τα πούμε στο κομμάτι, ηρεμήστε. Μόνο εμείς θα μιλάμε. Ναι. Μιλάτε και εσείς στα σχόλια. Αυτά. Είδατε τι λεπτά από τα πόδια μου. Πόρεμα, αλλά έχω χάσει καλά. Άντε, so long!